Αυτός ο νόμος πρέπει μια διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης?
Στέγονται λοιπόν οι αποκεντρωμένοι, οι διπεχών Θεσσαλίας, στην τοπική κοινότητα, στον Δήμο, στην Περιφέρεια, για να εκφράσει την άποψη. Το τονίζω, γνωμοδοτούν, δεν είναι δεσμότητα. Ωραία. Λοιπόν, οι γνωμοδοτήσεις λοιπόν που ήρθαν από την τοπική κοινότητα, από το Δήμο και από την Περιφέρεια στην αποκεντρωμένη διοίκηση, δεν ήταν και περιμένες στον τομέα του περιβάλλοντος όπου εντοπίζεται, γιατί τους λέγανε να εκφράσουν τη γνώμη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επένδυσης. Δεν ήταν τεκμηριωμένοι να πει ότι ναι, η ρήπη είναι τόση και άρα αυτή η ρήπη τόση επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον και άρα αντιμένουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και γι' αυτό είμαστε αντικεί. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να τελειώσω, να τελειώσω γιατί και αυτό δεν είναι ξεκινάμε λοιπόν. Αφού ήταν έτσι κάτω, η διπεχό της αποκεντρωμένης διοίκησης. Τι είναι διπεχό, είναι διεύθυνση περιβάλλοντος ορταξίας. Λοιπόν, αυτή λοιπόν, με βάση την νομοθεσία, αφού δεν ήταν τεκμηριωμένο το κομμάτι των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δημιουργία της επένδυσης, λοιπόν, και αφού ήταν αρνητική η γνωμοδότηση της περιφέρειας, εσάς δεν σας λογαριάζουν. Εσείς το σύλλογο στην περιφέρεια και η περιφέρεια στέλνει την γνωμοδότηση κάτω. Αφού ήταν αρνητική, ήταν υποχρεωμένο να περάσει πέσω. Είναι το συμβούλιο που επιβίωται διαφορές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Λοιπόν, στο πέσω πέρασε ομόφωνο. Στο οποίο πλευρεύει ο κύκλος. Εντάξει, πέρασε ομόφωνο. Λοιπόν, και έτσι βγήκε η απόφαση. Πάμε τώρα γιατί αυτή η επένδυση, η άποψή μου πλέον την οποία εκφράζω, πού θα πρέπει να στηριχθεί προκειμένου να έχει τύχει η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού. Διότι αυτή τη στιγμή τα μέσα τα οποία έχει τις αρχές είναι τα εξής. Είναι να προσφύγει του Συμβούλιο Επικρατείας, ασέλιδα όχι, για πολλούς λόγους, χρονοβόρο, κοστοβόρο, χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, ένα αυτό ή δεύτερο να κάνει την προσφυγή εντός 60 ημερών ενώπιον του Υπουργού Ενέργειας. Λοιπόν, πάμε σε αυτό λίγο. Εκεί πέρα, αν γενικά και αόριστα δεν θέλω αυτή την επένδυση, δεν έχει καμία τύχη. Αν πείτε ότι γενικά και αόριστα επένδυση το περιβάλλον, δεν έχει καμία τύχη προσφυγή. Κάτι πρέπει να στηριχθεί. Ποια είναι αυτά τα οποία πρέπει να στηριχθεί, είναι ο δημόσιο συμφέροντος. Είχα μία αντίστοιχη περίπτωση όπου κάποιος ήρθε εκεί στο Δαμάσκη να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό 70 ΜΒ. Ξέρετε τι σημαίνει 70 ΜΒ, χιλιάδες στρέμματα. Πήρε όλες τις εγκρίσεις. Λοιπόν, παίρνει την ΑΕΠΟ από κάτω, όπως συμβήκε και αυτός, μετά προσέφηκαν ο σύλλογος κτηνοτρόφων, διότι έφυγε την παραγωγή που υπήρχε στην περιοχή, δεσμεύοντας τόσα πολλά στρέμματα και κατέπισε. Λοιπόν, άρα πρέπει να επικαλεστούμε στην προκειμένη περίπτωση λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ποιοι είναι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ότι εκεί πέρα θα εκμεταλλευτεί η περιοχή, λοιπόν, θα προσβάλλει τη βιολογική παραγωγή, θα προσβάλλει την οικιστική ανάπτυξη. Λοιπόν, τέτοιου λόγου αφήνουν. Μπράβο, αυτό παίζει πίσω την ποιότητα. Αν είπε ο προσφυγητή του κοινωνική του υπηρεσία, λοιπόν, ναι. Άρα, μην πέσουμε στη λούμπα ότι έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις χωρίς να το αποδείξουν. Δεν έχει καμία τύχη. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, προς τους αγαπητούς φίλους και συντρόφους βουλευτές. Αυτές οι επενδύσεις καύσιμων βιορευστών θεωρούνται άπε, δεν έχουν καμία προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία, γιατί δεν έχουν προστιθέμενη αξία, διότι είναι αποκλειστικά εισαγόμενες πρώτης ύλης. Δεν παράγει τίποτα εδώ πέρα. Το μόνο το οποίο προσφέρουν είναι μία ή δύο θέσεις εργασίας, όντως και προσφέρουν, συγγνώμη, το ξέρω, και το 3% τα αποδοτικά τα οποία δίνουν στο Δήμο. Αλλά αυτό, αν το βάλει σαν προστιθέμενη αξία συνολική, είναι μηδαμινή έως ελάχιστα έως μηδαμινή μπροστά σε αυτό το οποίο λέμε. Επομένως, εδώ πρέπει να αντιδράσει η πολιτεία και είναι χρέος πλέον των βουλευτών, όχι μόνο το δικό μας όλων, να ο μόνος τρόπος να περιοριστούν αυτές οι επενδύσεις είναι να επιβληθεί μεγάλος δασμός στην εισαγωγή βιορευτών. Λέω τώρα αυτά είναι από Αφρική, παιδιά. Δεν είναι ούτε παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πεις ότι έχει πρόβλημα με την επιβολή δασμών, ούτε τίποτα. Έρχονται από Αφρική. Και είναι ένα συγκεκριμένο εισαγωγέα που του βάζει όλο το ρούκι. Λοιπόν, ρίχνουν 10 αιτήσεις, πουλάνε τη συνέχεια και φτιάχνουν τη μία. Και μία τελευταία λύση. Και αυτό έχει τελειώσει.
Υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει το εξής. Επειδή αυτός ο άνθρωπος έχοντας απέναντι την κοινωνία δεν μπορεί να μπει με τα μάτια να εγκαταστήσει την μονάδα εκεί πέρα, τώρα είμαστε εκεί. Δεν είναι έτσι, μπράβο. Ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, όχι, εγώ θα σας πω το εξής. Του επιτρέπει η νομοθεσία να μεταφέρει αυτή την αντιλώτηση οπουδήποτε θέλει μέσα στη Θεσσαλία. Επομένως, πρέπει να ασκηθεί πίεση και στον επιχειρηματία, αυτόν ποιος είναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ότι έχοντας απέναντι την κοινωνία, έχεις τη δυνατότητα την άδεια αυτή να τη μεταφέρεις στον αμυρό, στο κουτσόκερο, στο οπουδήποτε θέλεις, μέσα στα όρια της, τα διοικητικά της περιφέρειας της Θεσσαλίας. Εκεί που μπορεί να έχεις προβλήματα. Εκεί που δεν έχεις προβλήματα. Διότι αν είναι, ξέρω εγώ, σε έναν παίρ, που συμβαίνει για την έκταση της Τριαζοπουλιών, λοιπόν, το οποίο δεν δίνει τίποτα πιθανό να μπορεί να το πάει, πολύ πιθανό, να πάει να πάρει με μια απλή αίτηση όπου μεταφέρει την αδειοδότησή του εκεί. Με αυτό κλείνω και ήθελα να συμβάλλω στη συζήτηση, διότι αν δεν κατοχυρωθεί η προσφυγή, δεν έχει δίκιο. Κώστα, επειδή του πει του λόγου, έχει σχέση το δάσο αυτό το δασάκι εκεί πέρα, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο. Το έχει ψεύδει το δυσκρέμα αυτό, το ότι έγινε. Όλα αυτά είναι τα ελληνικά ισχύρια. Το δάσο είναι ήδη τα υπόλοιπα. Αλλά αφού δεν έχουμε τεκμηρίωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διότι εκεί πέρα πρέπει να αποδείξεις ότι φεύγει ο τάδε ρήπος σε αυτή την ποσότητα, ο οποίος προκαλεί μικροκίνδυνο. Εδώ αυτός έκανε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πήγε 10% στην αποκεντρωμένη. Αυτός θα προσάρμοσε όλα μέσα στα επιτρεπτά όρια παιδιά. Δεν είχα ζώσει. Να έχω και ένα τυπικό λόγο που θα σας ρωτήσω λίγο. Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού εκεί πέρα έχει παραχωρήσει. Δηλαδή παραχωρήσει. Ο άνθρωπος το βοηθάει αυτό. Δεν το βοηθάει αυτό. Δεν μπορεί να μην πει ότι θα κάνουμε την επένδυση και την ανέστηση. Είπα ότι εγώ δεν ήξερα ότι θα κάνει την ανέστηση. Δεν έχει ρήπες μέσα οι οποίες να το επιβαρύνουν και ένα το δεύτερο. Δεν ξέρω αν το συμφωνητικό αυτό έχει κατακτηθεί στη ΔΟΗ ή όχι. Έχει κατακτηθεί. Λοιπόν, ωραία. Μπορεί, εάν μέσα δεν το έχει αναφέρει, το θέλει εκεί πέρα τότε να το κυνηγήσει. Άλλο. Πολύ δύσκολο. Το Δήμο, το έχουν κυνηγήσει αυτό το συμφωνητικό από τον. Και από κάτω είναι το συμφωνητικό από τον Δήμο. Δεν πάει σε βαριά να δει. Ναι, γι' αυτό είναι το κυνηγούδι σου. Απλά για να μην θέσει να. Είπαμε τον ιδιοκτήτη να κάνει μια επέκταση δήλωση. Τι να έκανε τώρα, σε κάτι τη δήλωση, δεν υπάρχει συγκεκριμένα τι είναι. Θα μου πει, θα πει, ποιο είναι η περιφέρεια για τον κοινό. Λοιπόν, τώρα θα τα πω να θα πιάσει τι είναι το δήλωση. Δύο κουβέντε για να μην μπορεί να συγκρούσει το ευρωπαϊκό στη Σουηδία. Εμεί έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτό είναι μια απέ, μια επιχείρηση μούφα. Δηλαδή δεν είναι πραγματική. Δεν είναι τέτοιο θέλουμε. Γιατί δεν είμαστε εναντίον των απέ, αλλά είμαστε εναντίον του ψευτοαπέ. Εάν ο Σάμος είχε κάνει συμβουλευτική λειτουργία και είχε πει 3.000 τρέχοντας στον Παρτινό, παραδείγμα, παραδείγμα και έδινε τα συμβόλαια, μισή ένα, θα με κάνει η ηλία μου και θα πέρα το μάτι να δικαίω, θα λέγω, εγώ πήγας, έχει αντίστοιχο, πώς το πω, όφελος, συμβουλευτική, γιατί θα κάνει συμβουλευτική, θα το μάθει με συγκεκριμένη τιμή αναγκαιρωτικό πληρωμό κλπ. Δεν υπάρχει πληρωμό, θα τα αποκάσεις στην Ελλάδα. Άρα δεν θα το γίνει αυτό. Για να μην γίνει, πρέπει να κάνουμε ενέργειες οι οποίες να φτιάξουν τόπο. Σας είπα λιγότερο από την αρχή και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Πολιτικά υπάρχει τρόπος προφανώς να ο υπουργός να πάρει αποφάσεις που να του κόψει αυτό το πράγμα. Όμως δεν είναι διαδικασία. Ο κόσμος σας δεν είναι διαδικασία. Πρέπει να έχει πέσει την αρχή. Λοιπόν, τι είπα την ώρα, γιατί μόλις σας είπα ότι το έκανε στο ξερόβινο. Το έκανε, δηλαδή, που του αντέθεσε. Εάν ανατρέπεται, πρέπει να το πάμε έτσι που να το ανατρέψουμε και τούτο. Για να το ανατρέψουμε λοιπόν, πρέπει με ανθρώπου σαν τον Κώστα από την Ομοσία, με τον Δημοκρατή του Δήμου, με τον Δημοκρατή του Δήμου, με εσά, αν κάποιο που θα ανάγει από την Ήτα που τα σπάνω, ξέρω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, ίσω από κάποιου άλλου από εμά, να μπορούν να στήσουν κάτι το οποίο να δώσουν το δικαίωμα στον Υπουργό να ανατρέψει την Ομοσία. Γιατί ο Τίτλο μέχρι στιγμή δεν έχει παρανομήσει. Ο Τίτλο έρχεται, δεν θα πει κάτι. Αν δεν έρθει την Ομοσία, πώ πήγαινε. Γύρω στον εισαγγελέα. Γιατί δεν έκανε το δουλειά μου. Άρα εμεί πρέπει να ανατρέψουμε το τώρα. Πρέπει να φτιάξει το όπλο αυτό με το δάσο. Είναι πολύ πίσω. Δεν θα το δάσο. Δεν μπορούσε μετά. Άρα εμεί θέλουμε να γίνει κάτι που μπορεί να δώσει πάρκινγκ στον υπουργό.